καταγγελία μητέρας για ιδιωτικό εκπαιδευτήριο στην Ανατολική Αττική. Ξέχασαν το γιο της, μόλις 3 ετών, 4 ολόκληρες ώρες μέσα στο σχολικό. Η μητέρα μίλησε αποκλειστικά στο Γιάννη Σωτηρόπουλο. Ας μην ξεχνάμε πέρσι, νομίζω είχε γίνει το σκηνικό στην Ταϊλάνδη που είχαν ξεχάσει το παιδάκι μέσα 8 ώρες και πέθανε. Το ίδιο είχε γίνει και στην Αμερική επανειλημμένα και το ίδιο έγινε και εδώ στην Ελλάδα. Ξεχάσαν το γιο μου 4 ώρες μέσα στο λεωφορείο. Η Ράνια Καλίδου δεν μπορεί ακόμα να συνέλθει από τη λαχτάρα που πήρε χθες το πρωί όταν της τηλεφώνησε η διευθύντρια του ιδιωτικού παιδικού σταθμού και της είπε έντρομη ότι ο Θαλής, ο μόλις 3 ετών γιος της, δεν βρίσκεται στο σχολείο, ενώ η ίδια τον είχε βάλει μέσα στο σχολικό λεωφορείο. Με 5 λεπτά πριν φτάσουμε στο σχολείο, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: ηρεμήστε, τον βρήκαμε, τον είχαμε ξεχάσει μέσα στο λεωφορείο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το τρίχρονο παιδάκι από τις 7.30 το πρωί έως τις 11 και 20 ήταν μέσα στο λεωφορείο δεμένο με τη ζώνη, μόνο του. Και έκλαιγε. Ο Σταρ επικοινώνησε με το ιδιωτικό εκπαιδευτήριο. Έως τώρα δεν υπήρξε απάντηση στις καταγγελίες της μητέρας. Η υπόθεση έχει πάρει ήδη το δρόμο της δικαιοσύνης, ωστόσο δημιουργεί πολλά ερωτήματα για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας στην μετακινήση των μαθητών με τα σχολικά λεωφορεία. Ούτε η ιδιοκτησία του σχολείου, ούτε οι εργαζόμενοι είχαν πρόθεση να ξεχαστεί ένα παιδί. Απ' την άλλη μεριά, βεβαίως, είναι απαραίτητο να υπάρχουν εξονικιστικοί έλεγχοι. Πάρα πολύ συχνά επιλέγονται μη πιστοποιημένοι συνοδοί, άνθρωποι δηλαδή, που δεν πρέπει να κάνουν αυτή τη δουλειά. Μπορεί να προκαλέσει πολύ σημαντικά προβλήματα στον ψυχισμό του. Καταρχήν άγχος, αγωνία, φόβο, ανασφάλεια και να κινητοποιήσει το άγχος αποχωρισμού που προσπαθούσε το παιδάκι να το διαχειριστεί με την είσοδό του στον παιδικό σταθμό. Ο Θαλής νοσηλεύεται από χθες στο Παίδων Πεντέλης. Έχει εξεταστεί από παιδοψυχολόγους. Οι γονείς του τώρα ζητούν την παραδειγματική τιμωρία των υπεύθυνων. Δεν ξέχασα μία τσάντα, δεν ξέχασα τα γυαλιά, ξέχασα ένα παιδί. Οπότε είναι απαράδεκτο. Θα έπρεπε οι υπεύθυνοι να πληρώσουν για αυτό που έγινε. Εικόνες ντροπή.